Λοιπόν, συνεχίζουμε μπασκετικά, ενώ βλέπουμε και την εθνική, επαναλαμβάνω, τώρα είναι στο 19-11 το Ελλάδα-Ιταλία. Συνεχίζουμε μπασκετικά και θα εκφράσει τώρα η ώρα για μπλε του Λίμπερο 107,4 την χαρά της για το ότι για ακόμα μία σεζόν θα κοιμάται ήσυχη, ώστε αν κάτι συμβεί, ρε παιδί μου, αν κάτι συμβεί, έχουμε αντικαταστάτη. Έχουμε εδώ άνθρωπο της μουσικής, των τεχνών, τον DJ Κακ, ο οποίος θα μπορέσει κάποια στιγμή να μας αντικαταστήσει. Κυρίως βέβαια τον θέλουμε να παίζει μπάσκετ στον Ηρακλή, αλλά αν ποτέ υπάρχει μια θέση εδώ και θέλω να το ξέρει. Κώστα Καγκαρούδη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακόμα περιμένω να με πάρεις για την άδειά σου, δεν πήρες άδεια ακόμα. Έχω τον Οκτώβριο ένα υπόλοιπο, αλλά θα παίζεις μπάσκετ, ρε φίλε, δεν γίνεται. Θα δούμε τι θα κάνουμε, θα βρούμε μια φόρμουλα. Κοίτα, μου την έκανε ο Τζούγκα τώρα, πήγε εκεί κάτω στην Κρήτη, σας ήθελα δίδυμο. Γιατί και αυτός είχε δεσμευτεί. Και έτσι χαμογελαστεί που είμαστε και οι δύο, νομίζω ότι είσαι και εσύ από χθες και αρκετοί, όπως είδα και στα social media, που είδαμε την ανανέωση και την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής για την παραμονή στην ομάδα. Νομίζω, Κώστα, ήταν κάτι που ήθελες, το περιμέναμε όλοι, ήταν θέμα ημερών, δεν ξέρω, έγινε και αυτό είναι που μετράει. Ναι, εντάξει, ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ εγώ προσωπικά, γιατί δύο χρόνια και εγώ και οι συμπαίκτες μου παλέψαμε πάρα πολύ για να ανέβει η ομάδα και που της αξίζει. Και ήθελα να το ζήσω σαν παίκτης αυτό, τον Ηρακλή στην Α1 και να βοηθήσω και στην Α1 να φτάσει και ακόμη πιο ψηλά από την καθιέρωση απλά στην Α1. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελε και η διοίκηση, το ήθελα και εγώ. Εντάξει, πέρασα κάποιος καιρός. Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι είναι για αυτό το πράγμα, για σχεδιασμό. Έγινε αυτό που περιμέναμε και θέλαμε όλοι και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Μαζευτήκατε κιόλας, έγινε η πρώτη προπόνηση, γνωρίστηκες και με νέους συμπαίχτες. Δεν ξέρω, με Καστρίτη και με κάποια από τα παιδιά, δηλαδή τον Καβαδά, τον Μανολόπουλο, τον Ζάρα, έχετε ξανασυνεργαστεί κάπου, μου διαφεύγει. Με τον Ζάρα στη Δράμα δύο χρόνια και είμαστε και κουμπάρι, εγώ τον πάλεψα τον Ζάρα. Μας έχετε μπερδέψει με τους κουμπάρους. Ο Μπένας είναι κουμπάρος με τον Ζάρα. Εσύ είσαι κουμπάρος με τον Ζάρα. Ζάρας, τι γίνεται? Πάντρεψε ο Ζάρας βάφησε το παιδί του Μπένα και εγώ πάντρεψα τον Ζάρα. Ορίστε. Αυτό τώρα, εγώ με τον Μπένα δεν ξέρω τι είμαι. Άμα ξέρεις, πες μου. Ούτε εγώ. Στον ΚΑΟ δεν ήσασταν μαζί? Είμαστε μαζί και με τον Καλατζίδη τότε. Κάτι θα έχετε όλοι μαζί. Δεν μπορεί, ψάξτε το λίγο. Μια συγγένεια. Με τον Ghost καθόλου? Με τον coach όχι, ήσαν αντίπαλοι. Ναι. Υπήρχε πάντα ένας ανεβαίος σεβασμός. Είμαστε κοντά στην ηλικία. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος μου ο coach. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Είναι το 82, αν δεν κάνω λάθος. Είμαι το 83. Με Μανολόπουλο? Ούτε. Μανολόπουλο πιο πολύ σε κανένα παραλία. Για κανένα μπάνιο είχαμε βρεθεί και σαν αντίπαλοι. Συμπαίκτες δεν ήμασταν ποτέ. Ναι. Αλλά είναι καλό παιδί, το ξέρω χρόνια. Με Καβαδά, άντε να μου πεις και για τον Καβαδά. Με Καβαδά αντίπαλος. Μόνο αντίπαλος. Εκτός παραλίας πάντα. Εκτός παραλίας. Πώς τους είδες? Ήσασταν όλοι καταρχάς, μαζευτήκατε όλοι σήμερα ή περιμένουμε κι άλλους? Όχι, δεν είμαστε όλοι. Ήταν δύο Αμερικάνοι, κοντοί που λέμε. Ο Σούλερ και ο Χάνλαν, ναι, περιμένουμε τον Σμιθ. Ο Σμιθ και άλλοι δύο νομίζω, ένα πεντάρι και ένα πενταρό. Αυτοί είναι να έρθουν ως μεταγραφές, ναι. Απλά εννοώ από αυτούς που έχουν ανακοινωθεί μέχρι... Από αυτούς που έχουν ανακοινωθεί νομίζω έλειπε μόνο το τριάρι, ο Σμιθ. Ο Σμιθ, ναι, που έπαιζε στην Κίμη. Στην πρόπερση, στην Ελλάδα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πολύ αισιόδοξα, πολύ θετικά. Η διοίκηση δείχνει ότι κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και επενδύει πάρα πολύ. Νομίζω ότι το timing είναι πολύ καλό από την άποψη ότι ο Ηρακλής ήταν 8-9 χρόνια εκτός Α1 και γενικά έτσι όπως έγινε η κατάσταση και ανέβηκε η ομάδα και ο κόσμος είναι διψασμένος για Ηρακλή, για επιτυχίες. Νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός, η δείξα το κόσμο, μια σταθερή διοίκηση και μια καλή ομάδα φυσικά, νομίζω ότι θα φέρει τέτοιες μετά αποτελέσματα. Αυτό θα το δεις βέβαια και τη δεύτερη αγωνιστική.
Και στα φιλικά θα το δεις, αλλά επειδή ξέρεις πολύ καλά από Ιβανόφιο, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στο Ηρακλής Άρης τις 4 αγωνιστικές μετά από αυτή την απουσία των 8 ετών. Κάτω από τη ρακέτα να μας φοβούνται με σένα και τον Καβαδά. Και κάτω και πάνω, σπουδός είναι να υπάρχει αυλή. Συγγνώμη γιατί έχω βγει το γιο μου και... Έχεις το μικρό. Είχα αυτό το μικρό, είχαμε ένα σκυλάκι να πάει και βρήκαμε και ένα κουτάβι έτοιμο να πεθάνει και διοθετήσαμε και αυτό και γίναμε πολύ τεκμηροί. Να πάρεις επίδομα, να ζητήσουμε. Θα ζητήσω επίδομα. Τρία παιδιά έχεις τώρα δηλαδή. Τρία παιδιά, τα δύο είναι με τέσσερα πόδια. Να μας τα φέρεις στο Ιβανόφιο. Μου είπες, εντάξει, πρέπει να είμαστε δυνατοί σε όλες τις θέσεις, το συζητάω. Και ο Βασίλης είναι πολύ δυνατό παιδί. Ναι. Οι Αμερικάνοι φαίνονται πάρα πολύ καλοί παίκτες με παραστάσεις πολλές από υψηλό επίπεδο. Και φαντάζομαι και τα παιδιά που θα έρθουν θα δημιουργήσουν ένα πολύ δυνατό σύνολο. Πρόλαβες με μια προπόνηση τους ίδιους Αμερικάνους, έτσι. Έκοψε το μάτι. Κοίτα, για τα δύο τα παιδιά αυτά είχα εικόνα και από... Δεν τους είχα παίξει αντίπαλος στο EuroCup με τον ΠΑΟΚ, αλλά είχα εικόνα από παιχνίδια. Έχουν παραστάσεις και από Champions League και από Ευρωλίγκα νομίζω. Ο Χάνλαν και με την Ζαλγκίρις έχει παραστάσεις. Είναι παίξει επίπεδου και δείξανε ότι είναι και πολύ καλά παιδιά. Μερικές φορές λένε, ξέρεις, πρώτη εικόνα μένει. Χαμογελαστή, συνεργάσιμη. Ξεκινάμε με πολύ καλά παιδιά. Πρώτα έτσι... Τώρα συμπεράσματα δεν μπορώ να πω τη λέξη, είναι υπερβολή. Πρώτη αίσθηση από τον coach Καστρίτη σε αυτή την πολύ πολύ μικρή επαφή που είχατε. Κοιτάξτε, ο coach Καστρίτης μου έκανε εντύπωση γιατί κάναμε και ραντεβού με το που... Μιλήσατε, ναι, σωστά. Μιλήσατε, μου έκανε εντύπωση ο χαρακτήρας του. Είναι, φαίνεται ένας πάρα πολύ καλός και άνετος τύπος, ο οποίος σίγουρα έχει τις γνώσεις που χρειάζεται μια ομάδα σαν ένα κλί. Αλλά φαίνεται ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει και το χάρισμα της επικοινωνίας, ξέρει και να ακούει, ξέρει και να συμβουλεύει. Φαίνεται η πρώτη εντύπωση είναι πάρα πολύ θετική. Πέρυσι, Κώστα, τέτοια εποχή που ξεκινούσε η ομάδα, που έβαζε το στόχο της ανόδου κτλ., δεν τολμούσα να κάνω την ερώτηση που θα σου κάνω τώρα, γιατί η απάντηση ήταν μία άνοδος. Τώρα, αν σε ρωτήσω στο τέλος με τι θα έμενες ικανοποιημένος, τι θα απαντούσες? Είναι πολύ νωρίς για να σου πω. Όταν έρθει όλη η ομάδα και ξεκινήσουν και τα φιλικά, θα μπορώ να έχω μια εικόνα. Όταν μια ομάδα βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία 8 χρόνια, σίγουρα αυτός ο στόχος είναι παραμονή, έτσι, ξεκάθαρα. Όταν όμως μιλάμε για τον Ηρακλή, αυτομάτως οι στόχοι υπερπολαπλασιάζονται. Ναι. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι ο πρώτος στόχος είναι να γίνουμε ένα καλό σύνολο. Φαίνεται ότι το κλίμα θα είναι καλό. Και από εκεί και μετά, τι να πω, το βάνι μας είναι ο ουρανός, ό,τι καλύτερο προκύψει. 18 Σεπτεμβρίου θα σε ξαναρωτήσω. Να με ξαναρωτήσεις. Πώς το λένε, στο δυνατό φιλικό με τον Προμηθέα που θα έχει κόσμο και στο Ιβανόφιο, που θα γίνει και η παρουσίαση της ομάδος. Θα έχουν γίνει ήδη και κάποια φιλικά. Θα παίξετε με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, με Λουκόιλ. Έχει εδώ πρόγραμμα φοβερό. Οπότε θα σε ξαναρωτήσω. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ούτε υπέρμετρος ενθουσιασμός, ναι, ούτε υπέρμετρη απογοήτευση. Ναι. Αυτό είναι και μια κλειδί για μια ομάδα. Γιατί μιλάμε για ένα πρωτάθλημα μεγάλο. Καμία ομάδα δεν πέτυχε το Σεπτέμβριο, ούτε το Δεκέμβριο, ούτε το Φεβρουάριο. Υπάρχουν πολλές ομάδες, έχω υπάρξει εγώ μέλος αυτών, οι οποίες πηγαίναν τρένο μέχρι το Δεκέμβριο και όλοι μιλούσαν για αυτούς και μετά έκαναν μια κοιλιά και τερματίσανε σε όχι καλή θέση. Και το ανάποδο, οπότε, έτσι, να ξεκινήσεις και το άσχημα ανάποδο, ακριβώς. Και να πας τετράδα από το πουθενά, ή οχτάδα. Γι' αυτό πάντα... Και μια ομάδα δεν πρέπει να υπάρχει ούτε υπέρμετρος ενθουσιασμός, ούτε υπέρμετρη απογοήτευση. Με μέτρο, δουλειά και κεφάλι κάτω, στήριξη από τον κόσμο. Ήδη τα παιδιά, τα καινούργια έχουν δει βίντεο και ρωτάνε για τον κόσμο και έχουν ενημερωθεί. Και περιμένουν να ζουν την ατμόσφαιρα του Ιβανοφίου. Έχουμε εσένα, οπότε... δεν σε φοβάμαι, θα τους κάνεις μαθήματα εκεί. Εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Είμαστε καλά. Γιατί σίγουρα έχεις είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Βλέπουμε τι γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ, τα είπαμε και από κοντά, ναι, ότι περνάει μια μεγάλη καμπή. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι όπως ο κύριος Τρακόπουλος που μπορούν να χρηματοδοτήσουν και να στηρίξουν και να ματώσουν οικονομικά για ένα τέτοιο εγχείρημα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο και πολύ δαπανηρό, έτσι.
Δεν είναι εύκολο σήμερα ημέρα να ξοδεύει τόσο πολλά χρήματα. Όχι, βέβαια. Και για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλο μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνει. Να έχει και συμπαράσταση, να βρει και άλλα έσοδα από άλλου ανθρώπου. Ακριβώς. Αυτό ο άνθρωπο νομίζω χρειάζεται τη στήριξη όλων. Πλέον ξεκούραση τέλος, έτσι, καθημερινές προπονήσεις, φιλικά, δουλειά. Ό,τι κάνατε, κάνατε. Ξεκούραση. Και καλά τρύπες και δουλειά, και γιατί από 5 Σεπτεμβρίου είναι τα σχολεία και δουλειά κανονική. Είσαι και ο κύριος καθηγητής Κώστας Κακαρούς. Είμαι και ο προφεσόρ, ναι, από το κάτω του Παπέλ. Εκεί πρέπει να πηγαίνεις κάθε πρωί, ε. Εκεί ναι, είναι 8.30 με 3 είναι το πρόγραμμα. Βέβαια όταν δεν έχω μάθημα μπορώ να κλάβω κάποιες ώρες, να με βρίσκομαι εκεί. Αλλά είναι ναι, μόνιμα εκεί. Η δουλειά είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί στη φάση τη ζωή μου που είμαι τώρα. Χωράνε όλα, τα προλαβαίνεις, θα το δεις. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω. Το περσινό απέδειξε πολλά. Εννοείται. Λόγω Α1 μήπως είναι αλλιώς τα... Είναι, πιο εύκολο θα είναι Α1 για μένα. Πιο εύκολο, Βέβαια, πιο εύκολο είναι για κάποιους παίκτες οι οποίοι στη δεύτερη κατηγορία ουσιαστικά χωρίς να περιαστολογώ κινείται κάποια ομάδα γύρω από αυτούς και αντίπαλες άμυνες προσπαθούν να σε αντιμετωπίσουν και να σε κάνουν να μην βάλεις καλά ή να κινούνται γύρω από σένα. Τα περιμένουν όλα από σένα, ναι, σωστά. Όχι όλα από μένα, απλά πολλά, όταν οι πρωταγωνιστές σε μικρότερες κατηγορίες μπορούν να προσαρμοστούν καλά όταν έχεις έτσι πεθαράδες παίκτες και σε Α1 και Αμερικάνους με αθλητικές ικανότητες και με ένα ασθένος και με τέτοια. Μετά για όλους είναι πιο εύκολο παιχνίδι. Έτσι το είχα ζήσει και όταν έπαιξε Α1 σωστά, τα χρόνια που έπαιζε. Σωστά, γιατί μοιράζονται οι ρόλοι σε περισσότερους από έναν-δύο αθλητές που μπορεί ακριβώς να πέσει το βάρος. Δεν μου λες τώρα που πες παιχταράδες, αυτοί οι δύο τα βάζανε σήμερα, κάναν τίποτα? Εντάξει τώρα, τι να σου. Τι κάνατε, εσύ πολύ τροπώνεις, ήταν πολύ χαλαρή. Γιατί έχουμε δει βιντεάκια και του Σούλερ και του Χάλαν που... Εντάξει. Δεν χάλανε... Ούτε τα φιλικά, ναι. Ούτε τα φιλικά ενώκριση. Και εκεί έχουμε δει πολλά. Οι επίσημοι αγώνες και οι επίσημες υποχρεώσεις και το βάθος του χρόνου, αυτό θα είναι ο κριτής. Και η σταθερότητα, εννοείται. Εννοείται. Η σταθερότητα, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, γιατί πολλές φορές χρειάζεται και η τύχη. Βεβαίως. Ένας δύο τραυματισμοί σε μια χρονιά μπορεί να... μια ομάδα που ήταν για πολλά πράγματα να πάνε πολύ πίσω. Οπότε τίποτα, ταπεινότητα, δουλειά, ο κόσμος στο πλευρό, σταθερή διοίκηση και προχωράμε. Καλή ξεκούραση, εύχομαι, καλή δουλειά, καλή προετοιμασία, να πάνε όλα καλά. Καλή δύναμη με τα τρία παιδιά σου. Ευχαριστώ. Και όλα να πάνε καλά, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Να είστε καλά. Και εγώ πολύ. Κώστας Κακαρούδης μας μίλησε μετά την ανανέωσή του. Πολύ πρόσφατη και ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ηρακλής.